σκοπό αυτή τη εκδήλωση. Ο σκοπό τη εκδήλωση νομίζω δεν έχει μόνο να παρουσιάσει, δεν είναι μόνο να παρουσιάσει το πρόγραμμα του μονοπατιού αλκοολισμού στην Τζάντα, αλλά και να ίσω να φέρει κάποιε καινούριε ιδέε, καινούριε προτάσει για το πώ μπορεί κανεί να εκμεταλλευτεί την ιστορία και την παράδοση ενό τόπου για να κάνει κάτι καινούριο, να ίσω να προωθήσει κάποιε παραδοσιακέ πρακτικέ που ίσω είναι ακόμα ευήκαινε και ποιο ξέρει, ίσω να προχωρήσει και σε μια μεγαλύτερη ανάπτυξη τη περιοχή. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα πολύ καινοτόμο, πολύ ενδιαφέρον. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με δωρεά του στηρίζει τα μονοπάτια πολιτισμού στην περιοχή της Ξάνθης και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και περιμένουμε μεγάλη αγωνία την ολοκλήρωση της όλης διαδρομής. Θα έρθουμε να την περπατήσουμε με πολύ χαρά και να χαρούμε όλη τη διαδρομή. Τι το ιδιαίτερο έχετε παρατηρήσει στην Ξάνθη σε σχέση με άλλες περιοχές? Είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Αλλά βλέπεις ένα συνοθήλευμα πραγμάτων και στη φύση, αυτό συζητούσα με αυτή, έχει ποτάμι, έχει βουνό, έχει φύση, έχει και ακόμα και η πόλη μέσα, έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία, πολλές διαφορετικές χρώματα, πολιτισμοί, αρχιτεκτονικοί. Είναι νομίζω και αυτό ακόμα ένα στοιχείο που θα κάνει και τα μονοπάτια και ελκυστικά και ενδιαφέροντα και για οποιονδήποτε επισκέπτη. Να πάμε, αρχίζουμε. Ναι, σιγά σιγά αρχίζουμε, κυρία Τσόκλη. Έχετε περπατήσει πολλά μονοπάτια σε όλη την Ιδρώγειο. Η αλήθεια είναι αυτή. Από τα δικά μας τις εντυπώσεις σας. Από αυτά που έχετε περπατήσει. Από αυτά, γιατί δεν έχω περπατήσει όλα, η αλήθεια είναι. Εγώ είμαι μεγάλη θαυμάστρια της. Πού να κοιτάω, εσάς θα κοιτάω. Μεγάλη θαυμάστρια της Τράκης και της Ξάνθης, αλλά γενικότερα της Τράκης. Και νομίζω ότι έχουμε συμβάλει αισθητά και πολύ εδώ και πολλά χρόνια στο να εκτιμήσουμε αυτή την πολυπολιτισμικότητα που δυσκολεύει από τη μία αλλά που αποτελεί και τον μεγάλο πλούτο της περιοχής. Και αυτή την πολυπολιτισμικότητα είναι που αναφέρει και η κυρία Κοσμόγλου όταν περπατά στην πόλη της Ξάνθης. Πραγματικά ο πλούτος, ο αρχιτεκτονικός και ο ιστορικός που εμφανίζεται μπροστά στον επισκέπτη νομίζω ότι είναι μοναδικά στην Ελλάδα. Η ιστορία που γίνεται τώρα με τα μονοπάτια πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι θα μπορέσει λιγάκι να ξυπνήσει και νέους ανθρώπους οι οποίοι μέσα σε αυτή την περίοδο, μέσα στην κρίση, μπορούν να βρουν μέσα από την κληρονομιά, μέσα από την παράδοση τους, αλλά και μέσα από τις νέες τεχνολογίες, μέσα από τις νέες ιδέες, καινούριους δρόμους ανάπτυξης. Και είναι καταπληκτικό, ξέρουμε όλοι το πόσο έχει συμβάλει το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχος σε προσπάθειες και σε startups. Οπότε έχω την εντύπωση ότι είσαστε εδώ πέρα και λιγάκι πα και να στείλει κάτι που να μπορέσετε να. Ναι, πάντα αυτό είναι κάτι που θα πάμε σε κάθε δραστηριότητα. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα να ακούσουν κάποιοι άνθρωποι άλλους οι οποίοι σε αντίστοιχες καταστάσεις καταφέρανε και κάνανε επιχείρηση τέλος πάντων. Πράγματα που μέχρι πρότινος τα θεωρούσαμε δεδομένα, δεν τους δίναμε σημασία κλπ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο περιπατικός τουρισμός είναι πλέον mainstream τουρισμός. Τελείωσε ο εναλλακτικός που λέγαμε πριν από λίγα χρόνια. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που περπατάνε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η κρίση μας φέρνει σε ανάγκες φθηνότερες, σε ανάγκες ουσιαστικό, δηλαδή να επιστρέψουμε στην ουσία. Και ο περιπατικός τουρισμός είναι βασικός. Βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα να αναπτύσσονται αγώνες δρόμου, ορεινού τρεξίματος, περπατήματος. Δηλαδή νομίζω ότι η περιοχή σας είναι ένας παράδεισος για αυτά τα πράγματα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ στην αρχή αυτές τις περιπέτειες. Ευχαριστώ.